το Πατριαρχείο ταυτιζόμενο με την ιστορία της Ιερουσαλήμ, αλλά και με την Ιερουσαλήμ καθεαυτή, ταυτίζεται και με την ευρύτερη περιοχή. Και είναι ο μόνος χώρος εδώ που η Ιερουσαλήμ βοηθάει τους ανθρώπους να απελευθερώνονται από τη λεγόμενη σύγχυση. Και όταν έρχονται εδώ, τους δίνεται ευκαιρία να αντιληφθούν κάτι άλλο. Γιατί, διότι τα μηνύματα που δέχεται κανείς επισκεπτόμενος την Ιερουσαλήμ και το Πατριαρχείο, είναι εντελώς διαφορετικά. Είναι μηνύματα που βοηθούν τον άνθρωπο να έρθει σε Αυτόν. Ήδη βρισκόμαστε στο πρετόριο, το διοικητήριο της εποχής του Χριστού, όπως ονομάζεται, και εδώ ήταν ο Πόντιος Πιλάτος. Στον Πόντιο Πιλάτο έφεραν τον Χριστό μετά τον αρχιερέα τον Άννα και τον αρχιερέα τον Καϊάφα για να δικαστεί από τον Πόντιο Πιλάτο, την άλλη μέρα βεβαίως, γιατί ήταν Πέμπτη. Το διοικητήριο, το 70 μετά Χριστόν, το πρετόριο, καταστράφηκε όπως όλη η Ιερουσαλήμ. Το μόνο που έμεινε αυθεντικό σε αυτό το διοικητήριο είναι η φυλακή του Χριστού, την οποία μπαίνουμε εμείς μέσα τώρα να δούμε ακριβώς πώς ήταν αυτή η φυλακή του Χριστού. Όπως βλέπετε, ήδη βρισκόμαστε στην φυλακή την αυθεντική αυτή του Χριστού, όπου τον τοποθέτησαν εδώ μέχρι την άλλη μέρα που θα έγινε το δικαστήριο. Η φυλακή πώς ήτανε? Δύο τρύπες έβαζαν τα πόδια του φυλακισμένου μέσα και από κάτω τα έδαιναν με χαλκάδες για να μην το σκάσει ή να μην φύγει. Όπως βλέπετε και στην εικόνα, εδώ λοιπόν τοποθέτησαν τον Χριστό από την Πέμπτη το βράδυ μέχρι την άλλη μέρα το πρωί, όπου ήρθαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, έγινε αυτό το δικαστήριο παροδία, θα λέγαμε, και επειδή δεν είχε τίποτα άλλο να πει ο Πιλάτος και φοβήθηκε τον όχλο, επειδή του είπαν ότι εμείς πιστεύουμε στον Κέσαρα και αν δεν κάνεις αυτό που θέλουμε εμείς, δεν θα είσαι φίλος του Κέσαρα. Γι' αυτό και παρέδωσε τον Χριστό ή να σταυρωθεί. Έχουμε ξεκινήσει την οδόν του μαρτυρίου και εδώ που είμαστε τώρα, είμαστε στην τρίτη στάση της οδού του μαρτυρίου. Εδώ, όπως βλέπετε, είμαστε ακριβώς στον αυθεντικό δρόμο του λιθόστρωτου, όπως ήταν την εποχή του Χριστού. Και διόλου απίθανο και παράδοξο να μην πέρασε από εδώ ο Χριστός με το Σταυρό να συνεχίσει την οδόν του μαρτυρίου και να καταλήξει εις τον Γολγοθά. Γι' αυτό όταν οι Εβραίοι έφτιαχναν τον δρόμο εδώ και ανακάλυψαν τον παλιό δρόμο, το λιθόστρωτο, τον άφησαν για να φαίνεται πώς ήταν οι δρόμοι την εποχή του Χριστού. Φτάσαμε στην πέμπτη στάση, όπου εδώ έπεσε ο Χριστός και εγκάρευσαν Σίμωνα τον Κυριναίο ή να άρει τον σταυρόν αυτού για πολύ λίγα μέτρα, διότι δεν τον άφηναν τον Χριστό να μην τον τιμωρούν και να μην τον κουράσουν.
Εφτάσαμε στην έκτη στάση, όπου εδώ ο Χριστός ξαναέπεσε με το Σταυρό και ήρθε μία γυναίκα και του σκούπισε το πρόσωπο, το οποίο ήταν γεμάτο από υδρότα και αίμα. Και όταν το σκούπισε το πρόσωπό του, αποτυπώθηκε το πρόσωπο του Χριστού εις το μανδύλιον, γι' αυτό και έχουμε το ιερόν μανδύλιον με το αποτύπωμα του προσώπου του Χριστού, εδώ ακριβώς στην έκτη στάση, όπου έπεσε ο Χριστός με το Σταυρό που βρισκόμαστε εμείς τώρα. Βεβαίως, ο δρόμος και η οδός του μαρτυρίου δεν είναι από την εποχή του Χριστού αυτός εδώ ο χωροδρόμος, αλλά είναι η κεντρική αγορά, γι' αυτό βλέπουμε και τα μαγαζιά δεξιά και αριστερά. Γι' αυτό μέχρι ενός ως ημέρου σημείου. Μετά όμως, φτάνουμε προς το τέλος οδού του μαρτυρίου, βγαίνουμε δηλαδή από την αγορά για να φτάσουμε εις τον Γολγοθά, όπου και εκεί ο Χριστός σταυρώθηκε και που πηγαίνουμε κι εμείς ακολουθούντες την οδόν του μαρτυρίου. Εδώ ακριβώς ήταν τα τείχη της παλαιάς πόλεως των Ιεροσολύμων. Εδώ μέσα, σε αυτό το παρεκκλήσιο της Ρωσίας, της Διασποράς, ευρίσκεται η πύλη όπου πέρασε ο Χριστός με το Σταυρό. Διότι μετά από 50 μέτρα περίπου θα συναντήσουμε τον Ναό της Αναστάσεως, όπου ο φρικτός Γολγοθάς, εκεί όπου εσταυρώθηκε ο Χριστός. Γι' αυτό και όπως αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός έξω της πύλης έπαθεν. Οι κάθε κατακτητές που ήρχονται μετά για να διευρύνουν και να μεγαλώσουν την πόλη, αμέσως έκτιζαν τα τείχη λίγο πιο έξω και έτσι μεγάλωνε η πόλη. Τα σημερινά τείχη είναι του Σουλεϊμάν του Κανούνι, του Μεγαλοπρεπούς, το 1545, ενώ επί τον καιρό του Χριστού τα τείχη ήταν ακριβώς εδώ, διότι εδώ δεξιά μας ευρίσκεται η πύλη που πέρασε ο Χριστός με το Σταυρό στον ώμο. Είμαστε στον ιερότερο χώρο παγκοσμίως. Βρισκόμαστε στο φρικτό Γολγοθά. Βρισκόμαστε εδώ όπου ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός σταυρώθηκε, εδώ που έχισε το αίμα Του για μας, εδώ που θυσιάστηκε για τον άνθρωπο, εδώ που έσωσε τον άνθρωπο. Ο φρικτός Γολγοθάς, ο οποίος πριν χρόνια τον αποκαλύψαμε και φαίνεται ο βράχος αριστερά και δεξιά και ο τόπος ακριβώς όπου ετέθη ο Τίμιος Σταυρός. Παγκοσμίως βρισκόμαστε στον Πανάγιο Τάφο. Βρισκόμαστε στο Ιερόν Κουβούκλιον, όπου εδώ εδέχθη ο τάφος αυτός, ο Άδειος, το σώμα του Χριστού για 3 ημέρες. Το Κουβούκλιον του Παναγίου Τάφου, το οποίο χωρίζεται σε 2 μέρη. Στο πρώτο μέρος ευρίσκεται τεμάχιον του λίθου, που από και κύλησαν οι άγγελοι όταν αναστήθηκε ο Κύριος. Εδώ ακριβώς είναι ο βράχος που γύρω-γύρω περικλείει ακριβώς τον τάφο του Χριστού. Και ο βράχος εδώ φαίνεται και κλείνει με την εικόνα της Παναγίας,
Και εδώ ακριβώς που είναι ο Πανάγιος τάφος, κάτω από την πλάκα είναι ο τάφος του Χριστού, όπου από εδώ το Μέγα Σάββατο αναβλύζει το Άγιον Φως και ο Πατριάρχης, ο Μακαριότατός μας, το παίρνει και το μοιράζει σε όλο τον κόσμο που είναι έξω και περιμένει αυτή την ημέρα και την ώρα όπου θα δώσει το Άγιο Φως. Εδώ κάθε βράδυ γίνονται θείες λειτουργίες, τα μεσάνυχτα. Ο Πανάγιος Τάφος χρησιμοποιείται ως Αγία Πρόθεση και το τεμάχιον του λίθου που είναι στον Προθάλαμο ως Αγία Τράπεζα, γιατί όπως είπαμε είναι ένα τεμάχιον του λίθου όπου αποκεκύλησαν οι άγγελοι των μέγα λίθων αυτών που ήταν εις την είσοδο και έκλειναν τον τάφο του Χριστού. So